Λοιπόν, θα σε πάω σε μια πολύ όμορφη είδηση που είχαμε δει τις προηγούμενες ημέρες και τώρα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και τους ίδιους τους πρωταγωνιστές. Μιλώ για αυτή την εξαιρετική είδηση της δωρεάς οργάνων, δωρεά ύπατος από ζώντα δότη, από τον πατέρα στην κόρη, που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες, τις 2 νομίζω του Γενάρη, στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Κριτικός ο πατέρας, κριτικά η 23χρονη κοπέλα, η οποία είχε αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας, πάλεψε με τον καρκίνο. Αν δεν πετύχαινε αυτό, θα έμπαινε στη λίστα, χρειάστηκε βοήθεια. Ευτυχώς ήταν συμβατός ο πατέρας της, της έδωσε μόσχευμα και τώρα είναι όλοι καλά και χαίρουν άκρας υγείας. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε, γιατί νομίζω ότι είναι και συγκινητικά τα όσα τους. Ένιωσα ευλογημένος που βγήκα συμβατός και μπορούσα να δώσω το μόσχευμα στην κόρη μου. Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν εντοπίσαμε κάποιο όγκο, τέλος πάντων, στο σηκώτη. Το ζητούμενο μας φυσικά ήταν αυτό, να σωθεί η κόρη μας πάνω απ' όλα. Πήραμε το δεξιό μέρος, το δεξιό ύπαρτο, το δεξιό υπατικό λοβό και τον μεταμοσχεύσαμε στην κόρη του, αφού πρώτα είχαμε αφαιρέσει το δικό του σηκώτη. Το ύπαρ λοιπόν έχει την φανταστική ικανότητα να αναπλάθεται και η ανάπλαση είναι τόσο δυναμική που μέσα στον μήνα από το χειρουργείο έχει αναπτυχθεί στο 90% του αρχικού μεγέθους. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο χειρουργείο, έτσι με πιο αυξημένο το άγχος και την αγωνία μας, αφού δεν το είχαμε ξανακάνει, και της προσοχής μας να στηρίξουμε τα όργανα δύο αρρώστων. Είμαι καλά, είχαμε πολύ καλή ανάρρωση. Ευχαριστώ και τους γιατρούς μου και την ομάδα του. Δεν ξεχνάς τα πάντα όταν βλέπεις το χαμόγελο αυτών των ασθενών μετά και την ευγνωμοσύνη στα πρόσωπά τους. Λοιπόν. Πραγματικά. Είναι μια φοβερή ιστορία αυτή. Η αξία της δωρεάς οργάνων, τα έχουμε πει και θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, να αφήσουμε την Ανατολή και να πάμε στη Δύση. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Φεύγουμε από τη Σιτία και πάμε μέχρι τα Χανιά. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε δει και το έχουμε συζητήσει και τις προηγούμενες ημέρες. Μιλώ για τον αναβρασμό που υπάρχει στην εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς, δάσκαλοι, μαθητές φυσικά, καθηγητές στα Χανιά, με φόντο αυτή την ίδρυση ή μη ίδρυση του πειραματικού λυκείου. Όπως έχουμε ξαναπεί, πειραματικό γυμνάσιο έχουμε, πειραματικό λύκειο δεν έχουμε. Πρέπει να κάνουμε ένα πειραματικό λύκειο, αλλά πού να το κάνουμε είναι το ερώτημα που φαίνεται ότι βασανίζει πολύ καιρό τώρα και δεν υπάρχει λύση. Η λύση που προτάθηκε δεν αρέσει στους εκπαιδευτικούς, δεν αρέσει στους γονείς, δεν αρέσει στα παιδιά, όχι από κάποιο καπρίτσιο, αλλά λόγω δεδομένων. Ουσιαστικά αυτό που ζητούν είναι να ξεσπιτωθεί ένα λύκειο για να βρει στέγη το πειραματικό λύκειο. Πάμε μέχρι το δεύτερο λύκειο Χανίων να δούμε τι γίνεται. Για πάμε. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντής, είναι πρόεδρος στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων στο δεύτερο Γενικό Λύκειο Χανίων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους σας. Επίσης. Κύριε Παπακοσταντή, είστε σε κινητοποιήσεις. Νομίζω δεν έχουν γίνει μαθήματα στο σχολείο όλες αυτές τις μέρες, σωστά? Σωστά το λέτε. Έχουμε κάνει κινητοποιήσεις γιατί αντιδράμε στην κατάργηση των υφισταμένων λυκείων στα Χανιά. Ενός μάλλον από τα υφισταμένα λυκεία στα Χανιά. Η κινητοποίηση, να πούμε ότι γίνεται και στο δεύτερο γυμνάσιο και στο δεύτερο λύκειο, έτσι, ταυτόχρονα, κύριε Παπακοσταντή. Ναι. Βεβαίως ταυτόχρονα. Θέλουμε να υπάρξει λύση ανεξάρτητη με την κατάργηση του λυκείου μας και γι' αυτό έχουμε κινητοποιηθεί και γι' αυτό αντιδράμε και κάνουμε τον αγώνα που κάνουμε. Δώστε μας να καταλάβουμε, κύριε Παπακοσταντή, τι σημαίνει ουσιαστικά το να καταργηθεί το λύκειο ως δεύτερο λύκειο και να γίνει ένα πρότυπο. Τα παιδιά της γειτονιάς θα μπορούσαν να πάνε σε αυτό το σχολείο? Σημαίνει το εξής, ότι τα παιδιά του δευτέρου γυμνασίου, που είναι 100 παιδιά, θα πρέπει να βρούνε άλλο λύκειο για να πάνε. Στα Χανιά τώρα, μέσα στο Δήμο Χανίων, έχουμε 4 λύκεια, τα οποία είναι κορεσμένα. Είναι όλα με τμήματα 25-27 παιδιών. 100 παιδιά λοιπόν από την τρίτη γυμνασίου του δευτέρου γυμνασίου, το οποίο δεύτερο γυμνάσιο εξυπηρετεί όλα τα παιδιά του κέντρου, πού θα πάνε? Δεν υπάρχει χώρος να πάνε. Αντίθετα,
θα μπορούσε όλο αυτό τον καιρό να είχε προβλεφθεί και να είχε υπάρξει ένας χώρος για το πειραματικό λύκειο. Αν το έχουμε καταλάβει καλά, κύριε Παπακοσταντή, όλες αυτές τις μέρες, γιατί το έχουμε αναδείξει το θέμα. Ιδρύθηκε, θεσπίστηκε τώρα πειραματικό γυμνάσιο πριν από 3 περίπου χρόνια, αλλά κανείς δεν από τους αρμοδίους εννοώ, δεν μερίμνησε για το πού θα στεγαστεί και πού θα ιδρυθεί το πειραματικό λύκειο. Αλλά το θυμήθηκα τώρα, δηλαδή 3 χρόνια μετά ξαφνικά. Τώρα δεν ξέρω αν έγινε σκοπίμως ή όχι, ή αν είναι απλά μια ολιγορία των υπευθύνων, αλλά το θυμήθηκαν τώρα. Και τώρα προσπαθούν να βρουν μια λύση. Θέλω να σας πω επίσης το εξής. Ο προηγούμενος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραιτήθηκε και ήταν αυτό αιτία. Ο επόμενος στη σειρά, ο οποίος ήταν Χανιώτης, δεν δέχτηκε να αναλάβει το ρόλο του διευθυντή. Και μόλις σήμερα τοποθετήθηκε ένας από την Ιεράπετρα, ο οποίος προφανώς δεν είναι γνώστης του τόπου των Χανίων, του τι γίνεται στην πόλη μας. Μιλάτε για τη διεύθυνση εκπαίδευσης. Για τη δευτεροβάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης, ναι. Η οποία και θα εισηγηθεί το πού θα γίνει το πειραματικό λύκειο. Οπότε περιμένουμε τώρα να έρθει να μας πει τις προθέσεις του και ανάλογα θα πράξουμε. Στην πραγματικότητα τώρα λύση στέγασης άλλη εκτός της βίαιης μετατροπής κάποιου υφιστάμενου λυκείου δεν υπάρχει, έτσι. Αυτό αντιλαμβανόμαστε. Υπάρχουν όχι μία και δύο, αλλά δεκάδες προτάσεις. Δεν είμαστε εμείς σαν γονείς αυτοί που θα δώσουμε την λύση της στέγασης. Υπάρχουν αρμοδιότεροι ημών. Αλλά προτάσεις όντως υπάρχουν. Υπάρχουν προτάσεις. Και βέβαια ναι. Και βέβαια ναι, υπάρχουν προτάσεις, αλλά δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει. Μάλιστα. Πάντως είδαμε ότι στο πλευρό σας, στον αγώνα σας, ότι συντάχθηκαν και πολλοί φορείς και πολύ μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας. Είδαμε κινητοποιήσεις και σε άλλα σχολεία που ίσως δεν επηρεάζονται και άμεσα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι και στο πλευρό μας είναι και ο Δήμος Χανίων με το προχθεσινό του ψήφισμα στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο για το 2024. Ναι. Ο κύριος Σημανδυράκης, βεβαίως, να τονίσουμε εδώ μέρη, ότι επειδή είχε βγει τις προάλλες την ώρα αιχμής με τον Μάνο Δασκαλάκη, είχε αφήσει και αυτός τις αιχμές για την στάση του Υπουργείου Παιδείας στο συγκεκριμένο θέμα. Ναι, εντάξει, μακριά από μένα κάθε πολιτική. Όχι, εμείς, απλά να το αναφέρουμε, γιατί ναι, αναφερθήκατε και, και στη Δημοτική Αρχή Χανίων και ήταν επίκαιρο. Ναι, έκανε ένα ψήφισμα ο Δήμος Χανίων, ο οποίος στάσεται υπέρ του εις δημιουργίας πειραματικού λυκείου, όπως τα σώματα και εμείς, και κατά της κατάργησης οποιουδήποτε από τα 4 υφιστάμενα λύκεια. Μα στο κομμάτι της εκπαίδευσης, της παιδείας, δεν χωράει πολιτική έτσι κι αλλιώς, κύριε Παπακουσταντή. Λογική χρειαζόμαστε. Λογική και συνέχεια και συνέπεια χρειαζόμαστε. Αυτό ακριβώς το είπα και εγώ. Ακριβώς. Ότι μακριά η πολιτική από εμάς. Τώρα, τις επόμενες ημέρες τα παιδιά αναμένετε, ας πούμε, από Δευτέρα να επιστρέψουν στα Θρανία ή θα εξακολουθήσετε να είστε σε κινητοποίησεις? Πρόθεσή μας είναι η εξής. Θέλουμε να δώσουμε το στίγμα ότι η κατάληψη δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δηλαδή, θα παρακαλέσουμε και τα παιδιά τη Δευτέρα να πάνε στο σχολείο και την Τρίτη, γιατί πριν από την Τετάρτη δεν πρόκειται να έχουμε έναν διευθυντή στη δευτεροβάθμια, ούτως ώστε να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις, ανάλογα βέβαια με το τι θέση θα πάρει. Ναι. Οπότε θα προτείνουμε να ανοίξει το σχολείο μας σε Δευτέρα και Τρίτη, εν αναμονή της τοποθέτησης του νέου διευθυντή. Μια στάση αναμονής, δηλαδή, ουσιαστικά, έτσι, ναι, στις επόμενες μέρες. Ναι, μια στάση αναμονής, ναι. Γιατί σας λέω πάλι, είμαστε υπέρ των ανοιχτών σχολείων και δεν είναι αυτός σκοπός η κατάληψη. Ναι. Και έχει προγραμματιστεί ενδεχόμενα κάποια συνάντηση με τον νέο διευθυντή, ο οποίος, όπως είπατε, έρχεται από την Ιεράπετρα. Έρχεται, μακάρι να έρθει, δεν ξέρουμε μήπως άμα τη αναλήψη του έργου του παραιτηθεί, λέω ένα ενδεχόμενο,
Αλλά βέβαια, θα είναι ο τρίτος στη σειρά. Ναι, η τρίτη παρέτηση θα είναι. Ναι, εν πάση περιπτώσει, είναι κέριο να τοποθετηθεί διευθυντής. Χωρίς διευθυντή, δεν έχουμε θέση να αντικρίσουμε. Δηλαδή, δεν έχουμε κάποιον να μας πει, ξέρετε, δεν θα το κάνω, ξέρετε, θα το κάνω. Ανάλογα, λοιπόν, με τη θέση του νέου διευθυντή, τη θέση που θα πάρει απέναντι σε αυτό το θέμα, θα είναι και οι όποιες κινητοποιήσεις μας, οι οποίες στην περίπτωση που επιμείνουν να είναι το δεύτερο γέλ, θα είναι πολύ πιο έντονες και πολύ πιο μαζικές και δεν ξέρω, θα φτάσουμε στα άκρα, θα το πολεμήσουμε. Μάλιστα. Πόσα παιδιά έχει το δεύτερο λύκειο αυτή τη στιγμή? Έχει 320 κάτι. Μάλιστα. Πού να πάνε 320 παιδιά? Εντάξει, δεν θα φύγει η Δευτέρα, η Δευτέρα και η Τρίτη. Mm-hmm. Θεωρητικά θα αρχίσει από την πρώτη λυκείου, δηλαδή θα συστεγάζεται θεωρητικά η πρώτη λυκείου του πειραματικού με τη Δευτέρα και Τρίτη, από του χρόνου δηλαδή, του Δευτέρου Γέλ μέχρι να γίνει όλο πειραματικό. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι καταργείται ένα γέλ. Mm-hmm. Καταργείται ένα γέλ και όλα αυτά τα παιδιά θα πρέπει να πάνε πού? Έτσι. Λοιπόν, εμείς να σας ευχηθούμε τώρα να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, η πιο πρόσφορη λύση, χωρίς να την πληρώσετε εσείς εκεί στο δεύτερο Γενικό Λύκειο, για να το πούμε έτσι πολύ απλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς βεβαίως θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ναι. Πριν να κλείσω, θα θέλω να σας πω ότι και οι βουλευτές Χανίων έχουν πάρει, όχι δημόσια, αλλά απέναντί μας ξεκάθαρη θέση ότι ούτε αυτοί επιθυμούν κατάργηση υφιστάμενου γέλ της πόλης. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπακοσταντή, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή. Και εδώ θα είμαστε, θα καταγράψουμε και τις επόμενες εξελίξεις, όποιες και αν είναι αυτές. Εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά και πάλι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.